Γεια σας, είμαι και η Ανίτα. Είστε έτοιμοι να μάθουμε για τις βιταμίνες? Πάμε να ακούσουμε! Βιταμίνες. Φρέσκα φασολάκια. Ξέρεις γιατί το γουρουνάκι της Γουινέας φοβάται τόσο πολύ μήπως κρυώσει? Γιατί το σώμα του δεν παράγει ούτε αφομοιώνει τη βιταμίνη C. Γι' αυτό το λόγο τρώει καθημερινά τόσα πολλά πράσινα λαχανικά, όπως είναι τα φασολάκια. Από την άλλη πλευρά, το δικό μας σώμα έχει την ικανότητα να αφομοιώνει και να αποθηκεύει τη βιταμίνη C που λαμβάνουμε από τα λαχανικά που τρώμε, όπως είναι για παράδειγμα τα φρέσκα φασόλια. Για να μην παρουσιάσει έλλειψη αυτών και άλλων βιταμινών το σώμα μας, πρέπει να τρώμε πολλά φρέσκα φασόλια. Αναρωτιέσαι πώς τρώγονται? Μαγειρεμένα, με άλλα λαχανικά, ως σαλάτα, με ρύζι, με ζυμαρικά ή με όσπρια. Όπως έχουμε ήδη πει, τα πράσινα φασολάκια περιέχουν ίνες, υδατάνθρακες, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Εάν τρως πράσινα φασόλια, θα αισθάνεσαι δυνατός και τα κόκαλα και οι μύες σου θα μεγαλώνουν με υγεία. Θυμήσου! Εάν δεν θέλεις να κρυολογείς και θες να μεγαλώνεις γερός και δυνατός, πρέπει να τρως λαχανικά, όπως είναι τα φρέσκα φασόλια, κάθε μέρα. Να τρως υγιεινά για να είσαι υγιής.